Τόσο ο οδηγός θα σας δείξει βήμα-βήμα πώς να κατεβάζετε ταινίες δωρεάν και εύκολα. Για να κατεβάσουμε ταινίες θα πρέπει αρχικά να εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα που ανοίγει και αποθηκεύει στον υπολογιστή μας αρχεία Torrents. Torrents είναι τα αρχεία που μοιράζονται από υπολογιστή σε υπολογιστή και περιέχουν ταινίες, μουσική, προγράμματα και πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που είναι κατάλληλες για αυτή τη δουλειά. Ένα εύκολο και δωρεάν πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι το Transmission. Πηγαίνουμε στο browser μας και γράφουμε στη γραμμή σελιδοδεικτών Download Transmission. Πατάμε στο πρώτο αποτέλεσμα και στη σελίδα που μας ανοίγει επιλέγουμε την έκδοση των Windows και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η λήψη. Με διπλό κλικ πάνω στο αρχείο που έχουμε κατεβάσει κάνουμε εγκατάσταση του προγράμματος. Το παράθυρο που ανοίγει πατάμε Next. Στο νέο παράθυρο τσεκάρουμε το δέχομαι τους όρους της άδειας και πάλι πατάμε Next. Πάλι Next και μετά Install. Στο παράθυρο των Windows πατάμε Ναι ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πατάμε Finish. Συνεχίζουμε τώρα με την ταινία. Προσοχή! Κατεβάζουμε μόνο ταινίες που νόμιμα μοιράζονται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο διαμοιρασμός και το κατέβασμα ταινιών είναι παράνομη δραστηριότητα. Μια δημοφιλή σελίδα που περιέχει εκατομμύρια torrents, όχι όμως όλα νόμιμα, είναι η thepiratebay.org για την επίδειξη θα κατεβάσω την ταινία Monster του 2003. Στην γραμμή σελιδοδεικτών του browser μου γράφω Monster 2003, The Pirate Bay. Επιλέγω το πρώτο αποτέλεσμα και με δεξί κλικ ανοίγω νέο παράθυρο. Είμαστε στη σελίδα του The Pirate Bay. Κατεβαίνουμε κάτω και στα σχόλια, comments, διαβάζουμε πόσο καλή είναι η ποιότητα. Εδώ λέει βίντεο 10, audio 10. Ανεβαίνουμε πάλι πάνω και πατάμε το Get This Torrent. Ανοίγει η εφαρμογή Transmission και μας ρωτάει αν θέλουμε να ανοίξουμε το αρχείο. Πατάμε Open. Βλέπουμε ότι εισήγαγε το Torrent με τη συγκεκριμένη ταινία και αρχίζει να κατεβάζει τα δεδομένα. Μας ενημερώνει σε πόσο χρόνο θα κατέβει η ταινία και πόσοι είναι αυτοί που τη μοιράζονται. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη πατάμε δεξί κλικ πάνω στο Torrent και επιλέγουμε άνοιγμα υποκαταλόγου, δηλαδή Open Folder. Και γιούπι, να η ταινία μας! Πριν συνεχίσουμε όμως πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Επιστρέφουμε στο Transmission και πατάμε πάλι πάνω στο Torrent. Με δεξί κλικ επιλέγουμε διαγραφή, δηλαδή Remove, ώστε να σταματήσουμε να μοιραζόμαστε το αρχείο που κατεβάσαμε και κλείνουμε την εφαρμογή. Επιστρέφουμε στην ταινία μας και πατώντας διπλό κλικ πάνω της την ανοίγουμε. Η ταινία δυστυχώς έχει αγγλικούς υπότιτλους. Κλείνουμε την εφαρμογή μας για να βάλουμε ελληνικούς. Αρχικά πατάμε μια φορά πάνω στην ταινία και στη συνέχεια F2. Με δεξί κλικ αντιγράφουμε το όνομα του αρχείου και επιστρέφουμε στο browser μας. Κάνουμε επικόλυση στη γραμμή σελιδοδεικτών το όνομα του αρχείου, κόμμα, και γράφουμε Greek Subs. Επιλέγουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και επιλέγουμε Download Subtitle. Δεξί κλικ πάνω στο αρχείο. Επιλέγουμε εμφάνιση στο φάκελο. Δεξί κλικ πάνω στο συμπιεσμένο αρχείο. Αποσυμπίεση εδώ. Ανοίγουμε τον υποκατάλογο Subs. Και να το αρχείο με τους ελληνικούς υπότιτλους. Μεταφερόμαστε στον υποκατάλογο που είναι η ταινία μας. Διαγράφουμε το αρχείο με τους αγγλικούς υπότιτλους. Μεταφερόμαστε στον υποκατάλογο που αποσυμπιέσαμε τους ελληνικούς υπότιτλους.
και μεταφέρουμε το αρχείο στον υποκατάλογο που είναι η ταινία. Προσοχή! Για να μπορέσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής ταινιών, στην προκειμένη περίπτωση το VLC, να αναγνωρίσει τους υπότιτλους, πρέπει το αρχείο των υπότιτλων να έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο της ταινίας. Αλλάζουμε τα ονόματα σε Monster και στα δύο αρχεία. Πρώτα την ταινία με F2 και μετά γράφουμε Monster. Στη συνέχεια το αρχείο των υπότιτλων, πάλι με το όνομα Monster. Ανοίγουμε την ταινία. Δεν το πιστεύω. Ελληνικοί υπότιτλοι. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αν σας άρεσε ο οδηγός και θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για παρόμοια βίντεο, τότε εγγραφείτε στο κανάλι. Επίσης σχολιάστε και ρωτήστε οτιδήποτε. Είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.